Αντώνους και ο Αντώνης Κανάκης. Οι δύο Αντώνιδες. Έλειπαν δύο Αντώνιδες από τη βάπτιση του Αναστάση. Είναι πολύ συγκεκριμένο, γιατί... Ακούγονται πολλά, γι' αυτό γρήγορα ρωτάμε. Και με τους δύο. Θέλω να πω ότι μιλάτε για δύο ανθρώπους που είναι πραγματικά στα όρια της λέξης αδελφός. Έτσι, ακριβώς. Ναι. Οι λέξεις αυτές, όταν δεν είναι συγγελικές, αλλά τις τοποθετείς εσύ στη ζωή σου, και έχουν μεγαλύτερη αξία. Άλλοι, έχουν μεγαλύτερη αξία από το όταν σου ξυπνάς ένα πρωί και σου λένε ότι αυτός είναι αδελφός. Και εσύ ζεις με αυτόν, αν και έχω έναν υπέροχο αδελφό, το Σάκη. Για τους λόγους τους δικούς τους, που δεν θα ήθελα να τους εξηγήσω πραγματικά καθόλου, γιατί νομίζω ότι μπαίνω σε μια διαδικασία απολογίας και ούτε αρμόζει στη φιλία μας, ούτε στην αδελφοσύνη αυτών των παιδιών. Δεν μπόρεσαν να έρθουν, αλλά ήταν κοντά μου, μπορώ να σου πω, συνέχεια. Με τηλεφωνήματα, με συζητήσεις, με τα πάντα. Δεν μπορώ να απολογηθώ για τους αδερφούς μου, ούτε για τους φίλους μου. Ξέρω εγώ πώς νιώθω και με τον Αντώνη. Ο Αντώνης, το μόνο που στεναχωρέθηκε ήταν γιατί ήταν 20 λεπτά. Αλλά οι επισκέπτες που είχε, που είχαν να κάνουν με τον Χούλιο Ιγκλέσιας, που τον περίμενε λίγο αργότερα και ήρθε λίγο πιο νωρίς. Δηλαδή αυτό ήταν το μόνο που στεναχώρησε, γιατί ο Αντώνης είχε πραγματικά μια. Θα πας στο Χούλιο, θα πας 30 Ιουλίου να δεν τον δεις. Δεν θα προλάβω, αλλά επειδή πραγματικά ήταν. Δηλαδή μέχρι και τελευταία στιγμή προσπαθήσαμε ακόμη και με ελικόπτερο δηλαδή, να έρθει. Α. Δεν τα καταφέραμε. Ευτυχώς. Ευτυχώς, διότι ποιος τον άκουγε μετά, ποιος μας άκουγε. Γιατί? Ευτυχώς. Τι, ελικόπτερο, από τη Μύκονο στην Άξο, Αντώνης Ρέμο, τι. Άξε να σου πω, επειδή μπορεί να λένε πολύ, μα τώρα οικονομικής κρίσης, τι κάνεις και όλα αυτά. Εγώ στη ζωή μου δούλεψα, δεν έχω πάρει κανένας και δεν έχω κλέψει χρήματα. Σωστά. Έβαλα στην άκρη χρήματα έτσι όπως τα αξιοποίησα εγώ. Δεν χρωστάω σε κανέναν, δεν έχω πάρει δανεικά από κανέναν, δεν έχω κλέψει κανέναν και τα λεφτά μου έτσι όπως τα μάζεψα γουστάρω να τα ξοδέψω όπως θέλω εγώ για το παιδί μου, για τη γυναίκα μου, για τους φίλους μου, για τους ανθρώπους που πολλές φορές με χρειάζονται. Δεν θα δώσω απολογία σε κανέναν αν εγώ είχα εδώ ακόμη να τραγουδάει και η Beyoncé. Έτσι γουστάρω εγώ να τα ξοδέψω, έτσι γουστάρω το τι κάνω εγώ στη ζωή μου, αν βοηθάω ή όχι ή πώς λειτουργώ. Ξέρω εγώ και δεν χρειάζεται να το λέω. Ας έχουν άγχος και ας απολογούνται αυτοί που κλέψανε. Όχι εμείς που δουλέψαμε και γυρίσαμε όλη την Ελλάδα χουριουδάκι, ούτε όλη την ψυχολογία αυτή. Ξέρεις πολύ καλά, Χριστίνα, τι είναι η ψυχολογία της τηλεόρασης. Αυτή εσύ. Και όλο αυτό το πράγμα που έχω 23 χρόνια στη ζωή μου, τέτοια τρομακτική πίεση από την τηλεόραση που πολλές φορές λένε ότι είναι εύκολο, αλλά είναι ξέρεις, ένα πάρα πολύ δύσκολο επάγγελμα που ξέρεις ότι κάθε χρόνο μπορεί να είσαι άνεργος. Mm-hmm. Κανείς ποτέ δεν μου έδωσε εμένα τη σταθερότητα ότι θα έχω του χρόνου δουλειά. Το πώς μάζεψα εγώ τα λεφτά μου, το πώς τα πήρα, το πώς ακριβώς τα διαθέτω για το γιο μου ή για τις στιγμές που θέλω εγώ, δεν θα απολογηθώ σε κανέναν. Έχεις απόλυτο δίκιο. Συμφωνώ απολύτως μαζί σου. Θέλω να σου στείλω ένα μεγάλο φιλί και μια τεράστια αγκαλιά. Να είσαι καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σ' αγαπάμε πολύ και το ξέρεις. Μου κάνατε να με ευχηθείτε δημοσίως. Και φιλιά στο γιο και παίρνω σειρά για συμμετέρα. Να στείλουμε εκεί πέρα και στην Ανά, τη φίλη μου εκεί. Ανά, ξέρετε ότι έχει παίξει τηλεπαιχνίδι. Και γνωριστήκαμε από εκεί. Θέλω να σας ευχαριστήσω για την που μου κάνατε. Να θέλετε να μου πείτε έτσι δημοσίως. Ξέρετε γενικά ότι δεν εμφανίζομαι και δεν το λέω. Ξέρω και σε ευχαριστώ ούτε διπλά. Ούτε με συνομπισμό, ούτε με οτιδήποτε άλλο. Όταν νιώθω καλά, θέλω να βγω. Όταν υπάρχει κάποιο λόγο να βγω. Σήμερα θεωρώ ότι ήταν ένα ωραίο λόγο. Μου κάνατε την τιμή και σα ευχαριστώ που αφιερώσατε χρόνο από την εκπομπή. Και ραντεβού στο στούντιο κάπου, Γρηγόρη, το χειμώνα εκεί. Στην αγκαλιά του, έτσι. Να ευχηθώ σε όλα τα παιδιά που βαφτίστηκαν να είναι γερά. Σε αυτά που θα βαφτιστούν επίση στη συνέχεια του καλοκαιριού. Και έτσι σε όλο τον κόσμο να είναι καλά και να ξεπεράσουμε αυτή την κρίση ο καθένα όπω μπορεί, γιατί όλοι χαλάσαμε τις ισορροπίες μας, ο ένας λίγο, άλλος πολύ. Και μακάρι να ξαναδούμε λίγο χαρές και όμορφα πράγματα και στην τηλεόραση. Γιατί η τηλεόραση, όσο κάποιοι και να θέλουν να την πολεμάνε, τα τελευταία χρόνια είναι από τις λίγες διασκεδάσεις του κόσμου. Σωστά. Και την πολεμάνε και την πολεμάνε και την πολεμάνε και κάνουν πολύ μεγάλα λάθη που την πολεμάνε. Υπάρχει κόσμος που μόνο την τηλεόραση.